αξιοποίηση του κοτετσιού μας, όπου θα παράξουμε ένα εκχύλισμα για τα κηπευτικά μας. Εδώ λοιπόν, πριν μπουν οι κοτούλες μας, ξανά θα καθαρίσουμε τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους, όπου έχει αρκετή ποσότητα κουτσουλιάς, και θα μπει σε ένα βαρέλι, ώστε σε λίγες μέρες να έχουμε ένα πολύ αξιόλογο υλικό για τα κηπευτικά μας. Θα καθαριστούν λοιπόν οι κλούβες, θα καθαριστούν πολύ καλά τα κλουβάκια τους που καθόντουσαν επάνω, οι θέσεις που ξαπλώνανε. Θα μπει σε ένα βαρέλι με νερό και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε να παράξουμε ένα χρήσιμο υλικό για τα κηπευτικά μας. Είπαμε λοιπόν ότι όσο μπορούμε χρησιμοποιούμε τα πάντα από αυτά που βγαίνουν μέσα στα κτήματα και στα μποστάνια μας και στα χωράφια μας και στα δέντρα μας. Και φυσικά ετοιμάζουμε και τον καινούριο κόμποστο σωρό, πρώτο ο Θεός για την επόμενη χρονιά, με το χώμα που υπάρχει περιμετρικά από το κοτέτσι μας. Σκάφτηκε εκεί που είναι αφράτο, στους 10 πόντους, και προστίθεται πάνω στο σωρό από φρούτα, λαχανικά, κομμένα γρασίδια, φύλλα, κλαδιά, και πρώτο ο Θεός αυτό θα είναι έτοιμο για του χρόνου. Τώρα γίνεται ο καθαρισμός για το κοτέτσι μας, για να βάλουμε τα νέα μας ζωάκια. Χωματάκι εδώ, αφράτο, που θα προσθεθεί στα μποστάνια.